Καλημέρα σας. Καλημέρα από την Αθήνα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω, έστω και διαδικτυακά. Ήθελα να κάνουμε μία συζήτηση, κυρίως να ακούσω τις δικές σας σκέψεις γύρω από ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει πολύ στο δημόσιο διάλογο τα τελευταία χρόνια και ακούει το όνομα Brain Drain. Είστε όλοι σας επιτυχημένοι επαγγελματίες, δουλεύετε μακριά από τη χώρα, είτε σε επιχειρήσεις, είτε και ως αυτοαπασχολούμενοι. Και μία από τις πρώτες προτεραιότητες που είχε θέσει η κυβέρνησή μας ήταν να διαμορφώσουμε ένα πλέγμα κινήτρων για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε συμπολίτες μας όπως εσείς που φύγατε κυρίως τα χρόνια της κρίσης, πρωτίστως για επαγγελματικούς λόγους, να επιστρέψετε στην πατρίδα σας. Προφανώς μια τέτοια απόφαση είναι μια απόφαση ζωής και για να την πάρει κάποιος πρέπει να συνυπάρχουν πολύ διαφορετικοί παράγοντες. Πιστεύω ότι παρά την μεγάλη κρίση την οποία περνάει όλος ο πλανήτης και η χώρα μας με την επιδημία του COVID, η συνολικότερη εικόνα και οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της πατρίδας μας είναι εξαιρετικά θετικές. Κυρίως στον τομέα της οικονομίας, αλλά νομίζω και στον τομέα της δημόσιας εικόνας της χώρας στο εξωτερικό, κάτι για το οποίο νομίζω ξέρω ότι κι εσείς είστε εξαιρετικά ευαίσθητοι. Όμως, έχουμε αποφασίσει ότι η οικονομική ανάπτυξη από μόνη της και οι θέσεις εργασίας οι οποίες θα δημιουργηθούν στη χώρα μας πιθανώς να μην επαρκούν. Και αποφασίσαμε και θα νομοθετήσουμε εντός της εβδομάδος κάποια πιο συγκεκριμένα κίνητρα σχετικά με την φορολογική μεταχείριση όσων ήταν τα τελευταία χρόνια φορολογικοί κάτοικοι του εξωτερικού και επιλέξουν να επιστρέψουν στην πατρίδα μας τον επόμενο χρόνο. Μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για τα επόμενα 7 χρόνια, είτε αν μεταφερθεί θέση εργασίας στην Ελλάδα, είτε αν έρθετε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως μισθωτοί σε άλλη επαγγελματική απασχόληση στην πατρίδα μας. Είναι, πιστεύω, ένα σημαντικό κίνητρο για να μπορέσουμε αυτή την κρίσιμη χρονιά που πιστεύω ότι μετά την πανδημία του COVID θα κάνουμε ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα, να προσελκύσουμε στην πατρίδα μας και ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο τόσο χρειαζόμαστε, διότι παρά το γεγονός ότι στη χώρα μας υπάρχει ακόμα υψηλή ανεργία, πολλές φορές οι δεξιότητες τις οποίες αναζητά η αγορά εργασίας, τα βιογραφικά τα οποία ψάχνει, μπορεί να μην υπάρχουν σε τόσο μεγάλη αυθονία όσο πιστεύουμε. Και ένα από τα βασικά επιχειρήματα τα οποία εγώ χρησιμοποιώ συχνά για να πείσω ξένες εταιρείες να έρθουν να επενδύσουν στη χώρα μας, όταν με ρωτούν για το ανθρώπινο δυναμικό, αναφέρομαι από τη μία στο ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει στην Ελλάδα και από την άλλη αναφέρομαι στους 500.000 συμπολίτες μας που έφυγαν από την Ελλάδα, που θα ήθελαν υπό προϋποθέσεις να επιστρέψουν. Κάνουμε λοιπόν αυτό το βήμα για να κάνουμε την δυνητική σας επιστροφή πιο εύκολη. Ξέρω ότι, όπως σας είπα, είναι μια πολύ παραγωγική απόφαση αυτή του πώς επιστρέφει κάποιος στην πατρίδα του. Και εγώ δούλευα στο εξωτερικό και κάποια στιγμή αποφασίσαμε με την σύζυγό μου να επιστρέψουμε. Ήθελα όμως να ακούσω από εσάς τις δικές σας σκέψεις, τους δικούς σας προβληματισμούς, πώς βλέπετε εσείς απ' έξω την Ελλάδα αυτή την εποχή, τι παραπάνω θα μπορούσαμε ενδεχομένως να κάνουμε και ποιο είναι το δικό σας σκεπτικό όταν σχεδιάζετε τα επόμενα σας βήματα επαγγελματικά και προσωπικά και πόσο η επιστροφή στην Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή μέρος των δικών σας επαγγελματικών αλλά και προσωπικών σχεδίων. Σταματώ εδώ, γιατί ο σκοπός είναι να σας ακούσω. Δεν έχουμε συγκεκριμένη σειρά, ούτε πρωτόκολλο. Είναι μια χαλαρή συζήτηση, χωρίς ιδιαίτερους κανόνες. Οπότε, ποιος θέλει να κάνει την αρχή και να σπάσει τον παγό? Μπορώ να κάνω την αρχή. Ωραία. Αγουστίνησε. Ναι. Απλά, εγώ έχω δει τα βιογραφικά όλων σας, απλά επειδή δεν γνωρίζεστε όλοι με όλους προφανώς. Μια κουβέντα μόνο, ποιος είσαι, πού δουλεύεις?
Καταρχήν, κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που διαθέτετε. Είμαι στην Αγγλία, στο Λονδίνο, τα τελευταία 17 χρόνια. Δούλευα για 10 χρόνια στην Coca-Cola στο Λονδίνο και παράλληλα έχω ιδρύσει και την πλατφόρμα που ενώνει ουσιαστικά 80.000 Έλληνες στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέγεται Greek List. Οπότε μπορώ από πρώτο χέρι, σαν επαγγελματίας, αλλά και σαν ένας άνθρωπος, ο οποίος είμαι κοντά στους Έλληνες, να καταλάβω ακριβώς τι θέλουν αυτοί οι Έλληνες, ποιοι είναι οι προβληματισμοί τους και ποιες είναι οι απόψεις τους. Οπότε έχω έτσι κάνει ένα μικρό survey να καταλάβω τι θέλουν οι Έλληνες. Έχω μιλήσει με φίλους και το πρώτο πράγμα είναι ότι φοβούνται καταρχήν την ανασφάλεια κατά πόσο θα τους δοθούν ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης με καλές απολαβές, αλλά και το δεύτερο είναι ένα σταθερό φορολογικό σύστημα. Δηλαδή, οι προβληματισμοί των Ελλήνων είναι ότι θα πάμε στην Ελλάδα και μετά μπορεί να έρθει κάποια άλλη κυβέρνηση, μπορεί να αλλάξει ο νόμος, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα πλάνο και να προγραμματίσουμε τη ζωή μας. Και αυτό νομίζω είναι που όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό το κάνουν, πλάνο για το μέλλον. Καταρχήν, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και συζητάμε αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και, όπως έλεγε και ο Αυγουστίνος, θεωρώ ότι είναι με τους Έλληνες εγώ που μιλάω στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι θέλουν να επιστρέψουν αν υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες. Και γι' αυτό θεωρώ ότι τέτοιες προσπάθειες είναι πάρα πολύ θετικές. Να πω και εγώ δύο λόγια για μένα. Λείπω από την Ελλάδα περίπου 10 χρόνια. Ήμουνα 3 χρόνια στη Σκωτία και τα τελευταία 7 χρόνια είμαι στην Ελβετία. Δουλεύω στην Ernst & Young, είμαι ορκωτός λογιστής και είμαι υπεύθυνος για τον έλεγχο της UBS εδώ στην Ελβετία. Καταρχήν θα συμφωνήσω και εγώ με τον Αυγουστίνο, με όσες φορές έχω συζητήσει, το πρώτο πράγμα που θα πούνε όλοι είναι καλό το μέτρο, ας πούμε, συζητούσα και με φίλους το μέτρο που λέτε τώρα να βάλετε το 50% για 7 χρόνια, που θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ θετικό μέτρο και σίγουρα σωστή κατεύθυνση. Το πρώτο που λένε όλοι είναι ναι, όμως, αλλά μετά τι θα γίνει, πρέπει να υπάρχει σταθερότητα στη χώρα, σταθερότητα στην οικονομία. Θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει με κάποιο τρόπο να αισθανθεί ο κόσμος μια ασφάλεια και μακροπρόθεσμα, όχι μόνο για τα επόμενα 7 χρόνια. Μετά, οι σκέψεις που έκανα, και δεν ξέρω, φαντάζομαι και εσείς θα έχετε κάνει και πολλές άλλες σκέψεις, αλλά είναι ίσως πώς θα μπορούν να βρεθούν κάποια μέτρα που με μικρό κόστος για την κυβέρνηση θα βοηθούσαν πραγματικά. Θα είχαν μεγάλο impact στον κόσμο αυτό ώστε να γυρίσει. Δηλαδή, θεωρώ αυτό που λέτε, ας πούμε, η φορολογία για τους μισθωτούς και για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι πολύ θετικό. Δεν ξέρω, υπάρχει και για τους Έλληνες που θέλουν να γυρίσουν και να ανοίξουν την επιχείρησή τους στην Ελλάδα αντίστοιχη πρόβλεψη. Δηλαδή, θα έχουν και αυτοί κάποιες αντίστοιχες φορολογικές ελαφρύνσεις. Και από εκεί και πέρα, ίσως κάποια στα πλαίσια της γενικότερης ανάπτυξης που ξέρω ότι θέλετε να φέρετε στη χώρα. Έχετε σκεφτεί να υποστηρίξετε αυτές τις νέες εταιρείες, ίσως διευκολύνοντας τη χορήγηση δανείων με το να εγγυάται η κυβέρνηση, για παράδειγμα, κάποιο ποσοστό του δανείου ή και ολόκληρο, έτσι ώστε να μπορεί πιο εύκολα οι επιχειρήσεις αυτές να πάρουν δάνεια και με χαμηλότερα επιτόκια. Και μετά θα ήθελα, και δεν θέλω να φάω πολύ το χρόνο και των υπολείπων, αυτό που λέτε και εσείς είναι μια απόφαση ζωής και θεωρώ ότι πρέπει όλη η οικογένεια να υποστηριχτεί. Γι' αυτό ίσως κάποιο μοντέλο τέτοιο δανεισμού που έλεγα για τις επιχειρήσεις θα ήταν καλό και για τα άτομα. Ίσως να βοηθήσετε να πάρει ο κόσμος δάνεια για αγορά πρώτη κατοικίας, βοηθώντας έτσι και την αγορά της κατοικίας, αλλά και ενισχύοντας τους δεσμούς των οικογενειών που επιστρέφουν με τη χώρα, εφόσον θα έχουν κάποιο σπίτι εκεί. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω, και σαν γονιός και εσείς όταν επιστρέψατε, φαντάζομαι ίσως θα είχατε και εσείς το ίδιο πρόβλημα, είναι με τα παιδιά πώς θα απορροφηθούν στο σχολείο και πώς θα ενταχθούν και ενσωματωθούν στο σχολείο. Εγώ μένω στην Ελβετία. Η Ελβετία είναι μια χώρα που έχει 4 γλώσσες σαν βασικές γλώσσες και είναι ένα πρόβλημα που το έχουν συνέχεια αυτό. Δηλαδή, πώς πάνε παιδιά στο σχολείο που δεν μιλάνε τόσο καλά τη γλώσσα. Και έχουν δασκάλους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι στο να κάνουν support σε αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, μένουν μετά το μάθημα και διαβάζουν μαζί τα μαθήματα και τα βοηθάνε με τη γλώσσα. Ίσως σε κάποια σχολεία θα μπορούσατε να σκεφτείτε να κάνετε κάτι αντίστοιχο, έτσι ώστε να βοηθούν και αυτές τις οικογένειες. Πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπες. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία αυτή να μιλήσουμε. Είχαμε συναντηθεί κιόλας πριν, νομίζω 3 με 4 χρόνια, όταν ήμουν στην Ελλάδα, γενικός διευθυντής στην Κάσμπεργκ, στην Ολυμπιακή Ιστοπία. Και είχα έρθει σαν πρόεδρος τότε της Ένωσης Ιστοποιών και είχαμε κάνει μια πολύ καλή συζήτηση. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ήμουνα στην Ελλάδα, λείπα από την Ελλάδα τώρα τα τελευταία 3-3,5 χρόνια. Άρα έζησα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτό που μπορώ να σας πω και να μοιραστώ λίγο τη δικιά μου την προσωπική, αν θέλετε, εμπειρία, είναι ότι φεύγοντας από την Ελλάδα και πηγαίνοντας, αρχικά ήμουνα στην Κοπενχάγη για περίπου 2,5 χρόνια,
μου έκανε φοβερή εντύπωση, εκτός από το φορολογικό σύστημα που βοηθάει expats να δουλεύουν στη Δανία με μια χαμηλή φορολογική κλίμακα που έχουν, το οποίο σαφώς αυτό βοηθάει, μου έκανε φοβερή εντύπωση το πόσο εύκολα κάνανε την καθημερινότητά μου στο να μπορώ εγώ και η οικογένειά μου να ενσωματωθούμε στην καθημερινότητα εκεί. Δηλαδή, με μία συνάντηση στη δημόσια υπηρεσία, μου δόθηκε ένας αριθμός, ένα αντίστοιχο ΆΜΚΑ, και με αυτόν τον αριθμό μπορούσα να κάνω τα πάντα. Υπήρχε καταρχήν η ιατρική περίθαλψη πολύ εύκολη. Οτιδήποτε είχε να κάνει με τα φορολογικά θέματα, δεν χρειαζόταν σε φυσικό επίπεδο να πάω να κάνω συνάντηση, εκτός από την πρώτη συνάντηση που έκανα, όλα γινόντουσαν μέσω mail και μέσω digital platforms. Άρα αυτό διευκόλυνε πάρα πολύ, αν θέλετε, την καθημερινότητα, γιατί αυτό σε μεγάλο βαθμό δυσκολεύει ή δημιουργεί μια πολυπλοκότητα. Το δεύτερο πράγμα που αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι στη συνάντηση είναι το consistency, το φορολογικό consistency, το οποίο βεβαίως αυτό όλοι μας το έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή ναι μεν να κάνουμε την αρχή να έρθουμε Ελλάδα, αλλά αν αυτά τα πράγματα με την αλλαγή κυβέρνησης θα ξαναλλάξουν. Ένα άλλο βασικό κομμάτι είναι επίσης τι ευκαιρίες δημιουργούνται στην Ελλάδα. Δηλαδή ξέρουμε, θεωρώ όλοι μας εδώ, ότι πριν 10-15 χρόνια η Ελλάδα ήταν ένα central hub για τα Βαλκάνια και για το Middle East. Πολλές εταιρείες δηλαδή είχαν, εκτός το management της χώρας, είχαν και στελέχη που διοικούσαν άλλες χώρες που ήταν ουσιαστικά στις γειτονικές χώρες της Ελλάδας. Αυτό δυστυχώς έχει τα τελευταία 15 χρόνια με την κρίση έχει μειωθεί. Άρα το να δημιουργούνται συμφωνίες, όπως ας πούμε ακούσαμε και με την... Και κάποια στιγμή με τη Tesla πριν ένα μισό χρόνο, αλλά με τη Microsoft πρόσφατα και με άλλες εταιρείες, κάτι διάβασα και όλες νομίζω με μια φαρμακευτική πρόσφατα, κάτι με ένα research hub στη Θεσσαλονίκη. Αυτά θα βοηθήσουν, γιατί εμείς σαν στελέχοι πρέπει να υπάρχει και υποδομή για να γυρίσουμε. Εκτός αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και θέλεις να στήσεις την επιχείρησή σου στην Ελλάδα. Θεωρώ λοιπόν ότι εμείς που ζούμε στο εξωτερικό, αγαπάμε την Ελλάδα, μας αρέσει όλο το περιβάλλον και η γεωγραφική της θέση. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχουν κάποια αυτά που προανέφερα. Μια προσωπική εμπειρία επίσης με την Ιταλία, γιατί τώρα ζω στο Μιλάνο. Υπάρχει εδώ πέρα, μου κάνει φοβερή εντύπωση, τώρα αναλαμβάνω μια global θέση στην εταιρεία που εργάζομαι. Παρόλα αυτά, επέλεξα να έχω τη φορολογική μου έδρα στην Ιταλία, γιατί παρόλο που δεν δουλεύω στην Ιταλία και το εισόδημά μου δεν δημιουργείται στην Ιταλία, υπάρχει ένα φορολογικό καθεστώς το οποίο μου μειώνει το φορολογικό ποσοστό, το ποσοστό που φορολογούμε, παρόλο που θα δουλεύω εκτός Ιταλίας. Άρα μου δημιουργεί ένα κίνητρο, αντί να φύγω και να γυρίσω πίσω ή στην Κοπενχάγη ή να πάω σε μια άλλη χώρα, να παραμείνω εδώ. Η ζωή είναι πολύ ωραία εδώ, αλλά και στην Ελλάδα είναι αντίστοιχα πολύ ωραία. Μου δίνει τη δυνατότητα με χαμηλή φορολογία να δουλεύω σε άλλες χώρες και να έχω την έδρα μου, τη φορολογική και την οικογένειά μου εδώ στην Ιταλία. Ελένη Καραμαλέγκουλα, εγώ είμαι 13ος χρόνος που είμαι στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Δουλεύω αυτή τη στιγμή στο Sky, το τηλεοπτικό κανάλι. Είμαι επικεφαλής όλων των social media της εταιρείας, οπότε δουλεύω στο κομμάτι της επικοινωνίας όλα μου τα χρόνια. Θα συμφωνήσω καταρχήν να ευχαριστήσω κι εγώ που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Θα συμφωνήσω με όλα όσα έχουν υποθεί ήδη. Και απλά να δώσω μια πραγματικότητα έτσι δική μου καθημερινή, γιατί νομίζω ότι είναι ένα έτσι πέραν του... Νομίζω ότι η φορολογική ελάφρυνση είναι ένα καλό πρώτο βήμα και είναι σίγουρα στη σωστή κατεύθυνση. Είναι κάποια πράγματα που μπορούν να γίνουν πιο εύκολα και πιο γρήγορα από άλλα. Εγώ η ασφάλεια... Θα ήθελα πολύ να γυρίσω στην Ελλάδα. Πάρα πολύ. Για να γυρίσω στην Ελλάδα θα ήθελα να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη τέτοια που να μπορώ να έχω επιλογές για να συνεχίσω την καριέρα μου. Να μην θεωρήσω δηλαδή ότι δουλεύω σε μια εταιρεία, αυτό είναι, και άμα υπάρχει κάτι που δεν... ή που θέλω να προχωρήσω σε ένα διαφορετικό τομέα, οριζόντια, να αλλάξω εξειδίκευση ίσως και τα λοιπά, θα ήθελα να μπορώ να έχω τη δυνατότητα που... Η αλήθεια είναι αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι την έχω στην Ελλάδα, ενώ την έχω στο εξωτερικό. Θα ήθελα να νιώθω ότι
Ίσως αυτή η φορολογική ελάφρυνση να μου είναι λίγο πιο ενδιαφέρουσα εάν έρχεται στη μορφή των, ας πούμε, στην Αγγλία οι γονείς έχουμε child care vouchers για τα παιδιά μας για να μπορέσουμε να τα προσέχει κάποιος το απόγευμα για να μπορέσουμε να πάμε στο γραφείο μας και να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να βασιζόμαστε στους γονείς μας. Έτσι, κάποιες καθημερινές ελαφρύνσεις. Το κομμάτι των παιδιών να μπορούν να πάνε στο σχολείο, ο γιος μου είναι δίγλωσσος μεν, αλλά τα ελληνικά του αντικειμενικά δεν είναι τόσο καλά όσο τα αγγλικά του. Όσο και να προσπαθούμε με μαθήματα, δεν είναι το ίδιο, γιατί δεν τα γράφει, δεν τα βλέπει καθημερινά μπροστά του. Άρα θα χρειαστεί επιπλέον βοήθεια. Ένα άλλο κομμάτι που δεν έχει αναφερθεί είναι το κομμάτι της οικονομικής ασφάλειας μακροπρόθεσμα, δηλαδή συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Στο εξωτερικό έχουμε συνταξιοδοτικά προγράμματα που είναι υποχρεωτικό από τις επιχειρήσεις να τα παρέχουν στους εργαζόμενους προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε ένα... εντάξει, δεν είμαστε ακόμα σε αυτή την ηλικία, αλλά καλό είναι να προγραμματίζουμε και για το μέλλον, έτσι. Το οποίο δίνει οικονομική σταθερότητα και μπορούμε να κάνουμε και κάποιες επιλογές έτσι λίγο πιο μετρημένα για το μέλλον. Τέτοιου είδους πράγματα θα ήθελα να δω εγώ για να μπορέσω να γυρίσω. Μια ασφάλεια που να μην είναι τόσο στο 50% προφανώς βοηθάει και είναι ένα οικονομικό κίνητρο, αλλά εγώ θα ήθελα να εξασφαλίσω και την καθημερινή ποιότητα της ζωής μου και την ποιότητα της ζωής μου μακροπρόθεσμα. Καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την ευκαιρία. Νομίζω ότι μόνο και μόνο η ενέργεια αυτή λέει για εσάς και για κάτι για εσάς και για το πόσο ανοιχτός είστε. Συμφωνώ με όλα όσα είπαν οι προηγούμενοι και θα ήθελα να προσθέσω άλλες δύο διαστάσεις. Ενδεχομένως η μία να είναι λίγο προκλητική, αλλά το κάνω. Η πρόθεσή μου είναι πραγματικά θετική και ελπίζω να το δείτε έτσι. Καταρχήν, πολύ σύντομα το background. Έχω μεγαλώσει στην Νιγηρία της Αφρικής. Εκεί πέρασα τα πρώτα 13 χρόνια της ζωής μου. Όπου πάντα, ξέρετε, οι Έλληνες του εξωτερικού, η κοινότητα, όλα είναι πάρα πολύ, ήμασταν πολύ δεμένοι, πολύ δυνατά όλα. Έχω ζήσει στην Ελλάδα, έχω ζήσει όμως και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Και αυτή τη στιγμή είμαι στην Αγγλία, κανονικά tax resident τα τελευταία 6 χρόνια. Και η καριέρα μου ήταν τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου, τα πρώτα 13 χρόνια ήμουν μισθωτή σε εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και τα τελευταία 14 έχω δική μου εταιρεία, η οποία ξεκίνησε στην Αθήνα, αλλά έχω μεταφέρει την έδρα πλέον στην Αγγλία. Στην Αγγλία βρίσκομαι στο North West, άρα δεν είμαι στο Λονδίνο. Η εταιρεία είναι στο Manchester και εγώ μένω σε ένα χωριό. Και το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό για τι σημεία αναφορά έχει ο καθένας μας. Συμφωνώ με όλα όσα είπαν οι προηγούμενοι, απλώς θα ήθελα λίγο να νομίζω ότι το βάρος έχει δοθεί πάρα πολύ στον οικονομικό παράγοντα και δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι το φορολογικό κομμάτι είναι το μόνο. Δηλαδή σε μια χώρα και γι' αυτό σας ανέφερα και τις χώρες που έχω ζήσει, οι χώρες που έχω ζήσει δεν είναι, ας πούμε, γνωστές για τη χαμηλή φορολογία τους σε καμία περίπτωση. Και αυτό που σε κρατάει είναι γενικά οι δομές και θα πω, ας πούμε, και το σύστημα υγείας, το οποίο εδώ στην Αγγλία, ας πούμε, οι Άγγλοι περισσότεροι το βρίζουν. Εγώ, επειδή έχω άλλα σημεία αναφοράς, θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα συστήματα υγείας και το λέω αυτό γιατί το έζησα εκ των έσω με τον άντρα μου που είχε καρκίνο, άρα το ζήσαμε στην πιο άγρια του μορφή, αν θέλετε. Και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με τα foundations και πώς λειτουργεί μια χώρα. Οπότε δεν είναι μόνο το οικονομικό. Μία άλλη διάσταση που θα ήθελα να βάλω, που σας είπα που ενδεχομένως ακουστεί λίγο περίεργη, επειδή θεωρώ ότι ένα κράτος λειτουργεί όπως λειτουργεί και μία εταιρεία. Και προσπαθώ να μην το δω τώρα από τη δική μας την πλευρά, αλλά σκεφτόμενοι τους Έλληνες που είναι ήδη στην Ελλάδα, ενδεχομένως αν ήμουν ήδη στην Ελλάδα, ένα τέτοιο μέτρο να το έβλεπα και λίγο άδικο, αν θέλετε, για αυτούς που είναι ήδη εκεί. Και ένα, ας πούμε, σε εισαγωγικά λάθος που κάνουν πολλές φορές η εταιρεία είναι να μην ασχολούνται πάρα πολύ με αυτούς που μένουν και να δίνουν όλη μία βαρύτητα παραπάνω σε αυτούς που φεύγουν. Και απλώς, αν μου επιτρέψετε, παραλαμβάνω, δείτε τη θετική πρόθεση, θα ήθελα να το λάβετε και αυτό υπόψη, παρόλο που μπορεί προσωπικά να μην με συμφέρει ή τους υπολείπους εδώ, αλλά νομίζω είναι άλλη μία διάσταση που θα πρέπει κανείς να το δει ολικά το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούσα να πάρω... Ναι, βεβαίως. Καλημέρα από τη Στοκχόλμη. Είναι η πέμπτη χώρα στην οποία βρίσκομαι.
Τα τελευταία 7,5 χρόνια είχα γυρίσει στην Ελλάδα και ξαναέφυγα. Το δικό μου το background είναι περισσότερο στο marketing. Δουλεύω πάρα πολλά χρόνια με διάφορες με πολυεθνικές και τα τελευταία χρόνια έχω ξεκινήσει δύο εταιρείες δικές μου στη Σουηδία. Πάρα πολύ εύκολα, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Μέσα σε μία μέρα είχαμε πάρει τα χαρτιά μας. Η μία είναι μία ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα λανσάρουμε στο πρώτο τετράμινο του 2021. Και η δεύτερη ασχολείται πιο πολύ με αθλητικές δραστηριότητες. Είναι κάτι το οποίο ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια. Κάνω τρίαθλα, κάνω μαραθωνίους κλπ. Οπότε είναι κάτι στο οποίο είναι το χόμπι μου, αν θέλετε. Αυτό που είχα σκεφτεί, γιατί είχα δει αυτή την... Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Πολύ. Θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Και είχα δει πράγματι αυτό το μέτρο που είχε ανακοινωθεί πριν από μία-δύο εβδομάδες και το είχα συζητήσει με τον σύντροφό μου και μου λέει θα γύρναγες γι' αυτό και του λέω όχι. Θεωρώ ότι ναι, βοηθάει, συμφωνώ με όλα όσα έχουν πει οι προηγούμενοι, αλλά εγώ η δική μου προσέγγιση θα ήταν λίγο διαφορετική, κοιτώντας με το δικό μου το background. Θα ξεκινούσα καταρχήν να ορίσω ποιο είναι το brand, ποιο είναι το brand Ελλάδα και ποιες είναι οι δυνατότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα. Και στη συνέχεια θα κοιτούσα ποιες είναι οι τάσεις τα επόμενα 10-15 χρόνια που έρχονται από το εξωτερικό. Μιλάμε για artificial intelligence, μιλάμε για e-foro, για sustainability, μιλάμε για αυτές τις τάσεις, τις παγκόσμιες τάσεις και πού θέλουμε να είναι η Ελλάδα, πού θέλουμε να βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με τη νέα τάξη πραγμάτων. Στη συνέχεια θα κοιτούσα τι χρειάζεται, τι δεξιότητες χρειάζονται για να ορίσουμε αυτή τη θέση που θέλουμε να έχει η Ελλάδα και στη συνέχεια θα επέλεγα για το ποιος θα πρέπει να γυρίσει πίσω, γιατί δεν χρειάζεται να γυρίσουν όλοι, πιθανώς να χρειάζεται να γυρίσουν κάποιοι συγκεκριμένοι, οι οποίοι θα πάρουν, αν θέλετε, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, θα πάνε την Ελλάδα στο επόμενο στάδιο. Και μπορεί να μην είναι καν Έλληνες, μπορεί να είναι ξένοι. Και ξένοι. Γιατί όχι, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα δυναμικό από διαφορετικές χώρες. Και όπως πολύ σωστά είπε και η κυρία Κατσαρού, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και συνενοχή της κοινωνίας, της οικογένειας, της δικής μας οικογένειας και της δικής μας οικογένειας στην Ελλάδα, αλλά και των ανθρώπων που έχουν μείνει πίσω. Γιατί την προηγούμενη φορά που είχα γυρίσει, ένα από τα πράγματα που άκουγα πολύ συχνά ήταν και που παίρνεις πάρα πολλά χρήματα και που έχεις έρθει από το εξωτερικό και υπήρχε μια, αν θέλετε, μια αντιζηλία ή δεν ξέρω, μπορείτε να το πείτε όπως θέλετε. Αλλά γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν συνένοχοι, να θεωρούν ότι είναι μέρος της λύσης. Να μην θεωρούν ότι εγκαταλείψαμε και έχουμε ξαναγυρίσει για να πάρουμε καλύτερα προνόμια από ότι αυτοί που μείναν πίσω. Άρα θεωρώ ότι είναι ένα puzzle λίγο, δεν είναι μόνο εμείς, είναι και η οικογένειά μας στην Ελλάδα, οι άνθρωποι με τους οποίους θα συνεργαστούμε και δεν θεωρώ ότι είναι μόνο το οικονομικό κίνητρο, το οποίο σαφώς βοηθάει, αλλά είναι η σταθερότητα, είναι η ποιότητα ζωής, όπως είπε και ο κύριος Καραφιλίδης. Έχω αντίστοιχες εμπειρίες εδώ, που έχω πάει μία φορά στην εφορία και δεν έχω ξαναπάει. Όλα έχουν έρθει ηλεκτρονικά. Οπότε, αν θέλετε, αν δημιουργηθούν κάποιες δομές, όπως έχουν γίνει τώρα με τον COVID, είδα ότι έχουν γίνει πάρα πολύ εξαιρετικά γρήγορα βήματα, πιστεύω ότι μπορούμε να τραβήξουμε και δυναμικό από άλλες χώρες, όχι υποχρεωτικά Έλληνες, που θα μπορούσαν να έρθουν να δουλέψουν από την Ελλάδα. Γιατί όχι. Μου δίνετε πάρα πολλά ερεθίσματα και είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία ακούω. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο? Καταρχήν, κύριε Πρωθυπουργέ, να σας πω ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε εδώ πέρα. Αυτή η συνήθειά σας να μιλάτε συνέχεια με τη βάση και να παίρνετε τις πληροφορίες ακριβώς από αυτούς που ζουν τα δεδομένα και να παίρνετε αποφάσεις σύμφωνα με αυτά, πραγματικά μου έχει εκπλήξει εμένα προσωπικά. Το όνομά μου είναι Νίκος Κουτρής. Να πω κάποια πράγματα για μένα εισαγωγικά. Μένω στην Ιρλανδία τα τελευταία 5 χρόνια.
Εργάζομαι για το LinkedIn, είμαι στα κεντρικά του LinkedIn στο Δουβλίνο και ο ρόλος μου είναι να μετασχηματίζω οργανισμούς και κυβερνήσεις μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του LinkedIn σε οργανισμούς μάθησης και να, σε οργανισμούς μάθησης. Ουσιαστικά διαβλέπω την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ και πηγαίνω και, και στο Ισραήλ συνέχεια που είναι το Startup Nation, όπως θα γνωρίζετε και καλύτερα από μένα, και βλέπω πως είναι εκεί πέρα δομημένα τα πράγματα. Είμαι ένας Έλληνας που έχω φύγει από το εξωτερικό κλείνοντας δύο επιχειρήσεις το 2015 λόγω των Capital Controls και γενικά έζησα όλα τα πάθη που μπορεί να ζει κάποιος αυτοαπασχολούμενος επιχειρηματίας ή και υπάλληλος σε μια εταιρεία στην Ελλάδα. Οπότε θεωρώ ότι αν είχα να συνοψίσω γενικά τους λόγους που φεύγουν, τους λόγους που μπορεί να έρθουν πίσω οι Έλληνες του εξωτερικού, θα το έβαζα σε, τρεις πυλώνες. Ο ένας είναι το οικονομικό, ο άλλος είναι η σταθερότητα και το άλλο είναι η προοπτική. Και θεωρώ ότι περισσότεροι από εμάς δεν είναι τα οικονομικά κίνητρα αυτά που θα μας γυρνούσαν πίσω, συμφωνώ με ό,τι είπαν και οι προηγούμενοι. Οι Έλληνες που φεύγουν από το εξωτερικό ή τουλάχιστον η πλειοψηφία τους θεωρούν τον εαυτό τους ως παγκόσμιους πολίτες. Και θεωρώ ότι πολλές φορές το προσεγγίζουμε το θέμα όχι στη σωστή βάση. Δεν θα ήθελα να δω μια Ελλάδα που θα προσκαλεί τους Έλληνες για να γυρίσουν πίσω. Θα ήθελα να δω μια Ελλάδα η οποία θα γίνεται ένας πόλος να τραβήξει brain drain από όλες τις υπόλοιπες χώρες. Διότι αν ο Έλληνας, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του παγκόσμιο πολίτη, φύγει στο εξωτερικό, θα θέλει να γυρίσει όταν θα δει μια χώρα η οποία έχει ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο μπορεί να του παρέχει όλα αυτά που δεν μπορεί να του παρέχει μια κυβέρνηση. Και τι θέλω να πω με αυτό. Στην Ιρλανδία εδώ πέρα, όπως γνωρίζετε, είναι η Silicon Valley της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Έχουν έρθει όλες οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Αυτή τη στιγμή εδώ εργάζονται 80.000 high-tech workers από όλη την Ευρώπη. Και ουσιαστικά είναι ο τόπος της επαγγελίας για, όχι μόνο για τους Έλληνες που φεύγουν από την Ελλάδα, αλλά για όλους τους Νοτιοευρωπαίους και τους Ανατολικοευρωπαίους που φεύγουν από την Ελλάδα. Εγώ θα ήθελα να δω μια Ελλάδα, λοιπόν, όπου καταρχήν θεωρώ ότι είναι σε πολύ σωστή κατεύθυνση τα διάφορα φορολογικά μέτρα και ενέργειες και αυτά όντως θα δημιουργήσουν κάποια οικονομικά κίνητρα και καλώς το βάλατε ότι δεν είναι μόνο για Έλληνες αλλά είναι και για όλους τους remote workers ή τους εργαζόμενους σε εταιρείες εξωτερικού οι οποίοι θέλουν να μεταφέρουν την έδρα τους, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα που θα πρέπει να δημιουργήσουμε πλαίσιο που θα μπορούν να έρθουν εταιρείες διεθνείς και θα φέρουν την οργανωτική κουλτούρα η οποία θα είναι ελκυστική για τον Έλληνα εργαζόμενο του εξωτερικού να γυρίσει πίσω, γιατί θεωρώ αυτό είναι το βασικό κομμάτι, η οργανωτική κουλτούρα των εταιριών. Και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό καθεστώς πολύ χαμηλής φορολογίας. Η Ιρλανδία έχει 6,5% για αυτές τις εταιρείες. Εάν πάρουμε το τζίρο μόνο των 10 πρώτων εταιριών, μιλάμε για 260 δισεκατομμύρια στην Ιρλανδία που κάνουν τζίρο αυτές οι εταιρείες. Και το 6,5% είναι κάποιες φορές ο τουρισμός, τα έσοδα του τουρισμού που παίρνουμε εμείς από τη χώρα. Οπότε, εγώ σαν Έλληνας, σαφώς θα με έλκυε κάτι οικονομικό, αλλά δεν θα ήταν ο μόνος λόγος που θα γυρίσω και θεωρώ ότι πρέπει να επαναπροσεγγίσουμε το θέμα από το να πώς να τραβήξουμε τους Έλληνες του εξωτερικού, πώς να τραβήξουμε όλους τους διεθνείς εξειδικευμένους εργαζόμενους στην Ελλάδα. Αυτό θα ήταν ένας παράγοντας που θα ερχόταν ένας Έλληνας του εξωτερικού και ξέρει ότι κατευθείαν μπορεί να βρει μια εταιρεία η οποία θα του δώσει και τις αποδοχές που θέλει, θα έχει την προοπτική, την επαγγελματική και θα είναι σε μια οργανωτική κουλτούρα και σε ένα περιβάλλον το οποίο θυμίζει αυτό το οποίο πήγε να βρει και έλειπε από τη χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Αλέξανδρε. Καλημέρα για μένα τον Οντίνο. Εγώ είμαι στο target group αυτών που έφυγαν και εγώ επί κρίσης ως διευθύνων σύμβουλος του καριέρα.gr το 2016 και να έρθω στο Λονδίνο. Και ως disclaimer θα πω ότι μια αντίστοιχη συνάντηση το καλοκαίρι του 2015 επί ΣΥΡΙΖΑ στο Υπουργείο Οικονομικών ήταν από τους βασικούς λόγους που διάλεξα να φύγω από τη χώρα, δυστυχώς. Οπότε εύχομαι η σημερινή συνάντηση να έχει διαφορετικά αποτελέσματα. Χαίρομαι πάρα πολύ από όλα αυτά που ακούω, γιατί είναι πάρα πολύ διαφορετικές απόψεις και πρέπει να πω ότι συμφωνώ με τα περισσότερα, ότι πρέπει να σκεφτούμε πώς θα το δουν οι άνθρωποι που είναι στην Ελλάδα. Αυτοί ότι πρέπει να έχουμε ανοιχτό μυαλό. Νομίζω ότι θυμάμαι τότε κάναμε κάποιες έρευνες με την ICAP για το brain drain και ένα focus group, ένας νέος φοιτητής είχε πει
και γιατί είναι κακό να φεύγουμε από την Ελλάδα. Γιατί να μην φεύγουμε και να ξαναγυρνάμε και να ξαναφεύγουμε. Και νομίζω ότι αυτή δεν πρέπει να χρωματιστεί όλο αυτό το πράγμα σε μια εμείς και αυτή, και πρέπει να το δούμε πολύ πιο ανοιχτά. Οπότε συμφωνώ πολύ και με αυτά που είπε ο Νίκος από το Δουβλίνο. Εγώ θα πω 2-3 πράγματα πιστεύω που δεν έχουν υποθεί τόσο πολύ ως τώρα και ήταν και λίγο από εκείνη τη συνάντηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Η λογική του ήταν πώς φέρνουμε θέσεις εργασίας υψηλής αξίας και υψηλών αμοιβών και με τη λογική του να δημιουργούμε κάποια clusters στην Ελλάδα. Αυτό νομίζω είναι ένα σημείο κλειδί, γιατί το δύσκολο με όλα αυτά που υπόθηκαν είναι από πού ξεκινάς. Και νομίζω ότι, και επειδή επαγγελματικά ασχολούμαι με την αγορά εργασίας και με όλο αυτό, νομίζω ότι πολύ σωστά εκεί που έχετε εστιάσει και νομίζω το ανέφερε και ο άλλος Αλέξανδρος, είναι κλειδί επενδύσεις που θα φέρουν υψηλής αξίας και υψηλών αμοιβών θέσεις εργασίας, γιατί ο κόσμος που θα θέλει να γυρίσει από έξω, η πρώτη του απόφαση, η πιο σημαντική, είναι τι θα κάνω, έτσι, ή θα γυρίσω για να επενδύσω, οπότε πρέπει να υπάρχει ένα επενδυτικό κάπως πλάνο που να στηρίζει αυτό το κομμάτι, και σε αυτό δεν είναι μόνο τα κίνητρα, είναι και η διασύνδεση, ας πούμε, το πανεπιστήμιο, είναι και το περιβάλλον με τα VCs και όλα αυτά που μπορεί να δημιουργηθεί και δημιουργείται από ό,τι βλέπω σιγά σιγά στην Ελλάδα, και αυτό είναι θετικό. Και το δεύτερο είναι θέσεις εργασίας. Έρχομαι να δουλέψω. Πού θα δουλέψω, ποιες δουλειές υπάρχουν, τι λεφτά δίνουν. Νομίζω ότι όλα αυτά προηγούνται όλων των υπολείπων που έχουν να κάνουν με τα κίνητρα, την οικογένεια κτλ. Και σίγουρα όμως πρέπει να υπάρχουν απαντήσεις για όλα. Οπότε θα κοίταζα αυτό το κομμάτι πάρα πολύ, πώς μπορούν να γίνουν και πολλά άλλα και πώς μπορούν να δημιουργηθούν και σιγά σιγά κάποια clusters. Δηλαδή το ζήτημα δεν είναι να γίνει μία επένδυση, ξέρω εγώ, από τη Pfizer και άλλη μία επένδυση από την Coca-Cola, αλλά πώς μπορούν να δημιουργηθούν επενδύσεις στοχευμένες σε ένα αντικείμενο που η μία εταιρεία και να τροφοδοτεί και η μία επένδυση να τροφοδοτεί την άλλη, με skills, με ανθρώπινο δυναμικό, με ανταγωνισμό, υγιή. Και νομίζω αυτό θα ήταν ένα σημείο που αξίζει πολύ. Προφανώς, εγώ δουλεύω στην τεχνολογία και πιστεύω ότι η τεχνολογία είναι στο επίκεντρο, ας πούμε, πολλών από αυτών των προσπαθειών, αλλά νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιαστούμε. Και οι άνθρωποι θα έρθουν από μόνοι τους. Δηλαδή, αν δημιουργηθούν αυτές οι συνθήκες, πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί και αυτό το κύμα. Θέλει χρόνο, δηλαδή πιστεύω ότι ένα καλό, αν ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια τώρα, στην πραγματικότητα μπορείτε τα πρώτα αποτελέσματα να τα δείτε μετά τις επόμενες εκλογές. Γιατί ο κόσμος θέλει να αισθανθεί ότι αυτό το πράγμα, για να πάρει την απόφαση, εγώ τώρα που έφυγα πριν 4 χρόνια να γυρίσω, ότι έχει μια διάρκεια. Όσο σκέφτομαι ότι μπορεί σε 2 χρόνια να γίνουν πάλι εκλογές και όλα αυτά να ανατραπούν και να αλλάξουν, που ήταν αυτό που έζησα εγώ το καλοκαίρι του 2015 με εκείνη τη συνάντηση, δεν νομίζω ότι εύκολα θα πάρει κάποιος την απόφαση να γυρίσει. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, για να ακούσετε τι έχουν να πούνε οι Έλληνες που έχουν ζήσει στο εξωτερικό, και νομίζω σε όλους η επιστροφή στην Ελλάδα είναι στο μυαλό τους. Είναι κάτι που θα ήθελαν ή σκέφτονται ή τέλος πάντων θα ήθελαν να μπορούν να το κάνουν. Για να πω κάποια πράγματα για μένα, ότι εγώ ζω στο Παρίσι εδώ και 15 χρόνια. Όταν έφυγα από το MEP για να συνεχίσω σπουδές μου με ένα πρόγραμμα που είχε το MEP με την αντίστοιχη σχολή στο Παρίσι. Οπότε, καταρχήν ήταν το ελληνικό πανεπιστήμιο που με βοήθησε να φύγω έξω τότε. Τώρα είμαι Head of Innovation, ασχολούμαι με καινοτομία σε μια εταιρεία συγκοινωνιών, και επίσης είμαι Research Associate στο πανεπιστήμιο, όπου γενικότερα η εργασία μου, η έρευνα, η διδασκαλία που κάνω ασχολείται κυρίως γύρω από την απελευθέρωση σιδηροδρομικών μεταφορών και την ανάπτυξη των αυτόνομων αυτοκινήτων. Αυτά είναι, για παράδειγμα, θέματα που για έναν mobility operator ή για μια χώρα ή τουλάχιστον στην Ευρώπη είναι σημαντικά και εκφράζουν μέσα από το Green Deal, εκφράζουν μέσα από τις προοπτικές και τα expectations της κοινωνίας. Αυτό που θα ήθελα να πω, ότι γενικότερα στο εξωτερικό το έχουμε καταφέρει με πολλή δουλειά, αλλά κυρίως, δηλαδή δική μας δουλειά, αλλά κυρίως ένα κλίμα που μας επιτρέπει να είμαστε ελεύθεροι να δοκιμάσουμε πράγματα.
και άμα κάνουμε κάποια λάθη να μην το πληρώνουμε μια ζωή. Σκέφτομαι κυρίως τα φορολογικά. Τώρα θα συμφωνήσω με τους υπόλοιπους ότι ποιες είναι οι συνθήκες που θα γύριζα, θα ήταν καταρχήν μια αξιοπρεπής δουλειά με εξωστρέφεια. Νομίζω έχουμε μάθει να κοιτάμε στο εξωτερικό, να κοιτάμε γύρω μας, όχι μόνο την πόλη που ζούμε, τη χώρα που ζούμε, αλλά γενικότερα να συναλλασσόμαστε και να μιλάμε με κόσμο πολλές χώρες. Επίσης, οι άλλες συνθήκες δεν έχουν σχέση με λεφτά. Είναι, νομίζω ότι περισσότερο θα γυρνούν σε μια Ελλάδα που να κυριαρχεί αξιοκρατία. Να ξέρουμε ότι με τις δικές μας δυνάμεις μπορούμε να πετύχουμε. Και επίσης, σε μια χώρα που θα βρίσκαμε μια διοίκηση, ένα κράτος σύμμαχο. Θα ήταν φιλικό, δεν θα μας κοιτούσε περίεργα. Θα προσπαθούσε να κατανοήσει τα προβλήματα ή τυχόν θέματα μπορεί να υπάρξουν, γιατί πάντα υπάρχουν, για να βρει μια λύση που να δουλεύει. Και η εμπειρία μου στο εξωτερικό είναι ότι αυτά στο εξωτερικό τα βρίσκουμε. Εκεί πέρα που είμαστε, εκεί πέρα που μένουμε, τα βρίσκουμε. Και προβλήματα έχουν υπάρξει, αλλά ποτέ δεν έχει χρειαστεί να περνάμε ώρες της ημέρας. Είχε προβλήματα το κράτος, έχουν υπάρξει, αλλά δεν έχει χρειαστεί να περνάμε ώρες της ημέρας, να πρέπει να καταλάβουμε τι γίνεται, να περνάμε, αντί να είμαστε στη δουλειά, να πρέπει να είμαστε στην εφορία ή κάπου, να προσπαθούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα. Οπότε νομίζω ότι για τους περισσότερους, δηλαδή αν αυτές οι συνθήκες υπήρχαν, πολλοί θα γυρνούσαν. Όχι όλοι. Απλώς, αυτό που ήθελα να πω, τα φορολογικά κίνητρα έχουν ενδιαφέρον, είναι μια διευκόλυνση. Είναι κάτι που μπορεί να υπάρχει, μια μετάβαση από μια χώρα στην άλλη μετά από 5-10 χρόνια, 15 χρόνια, είναι μεγάλο πράγμα. Το σημαντικότερο όμως είναι το πώς μας αντιμετωπίζει το κράτος και η κοινωνία. Απλώς θα ήθελα σε αυτό να πω ότι ως Έλληνες που ξέρουμε την Ελλάδα, τη βλέπουμε που και που, συναλλασσόμαστε που και που μαζί της, μέσα από το προξενείο, μέσα από θέματα που έχουμε να λύσουμε ασφαλιστικά, φορολογικά, οτιδήποτε άλλο, γιατί συνεχίζουμε να ζούμε έξω, και κάθε φορά όταν βλέπουμε προβλήματα διστάζουμε. Οπότε πρώτον, ο Έλληνας του εξωτερικού είναι πρώτον, θα σκεφτώ να γυρίσει, είναι πρώτον ο Έλληνας που δεν θα έχει προβλήματα με το προξενείο ή θα μπορούσε το προξενείο να το βοηθήσει να λύσει κάποια πράγματα. Θα είναι ο Έλληνας επίσης που θα συμμετέχει στη ζωή της Ελλάδας, θα μπορούσε να ψηφίζει. Τέτοια πράγματα τα οποία δεν μας απομακρύνουν, αλλά δεν μας απομακρύνουν από τη χώρα. Ναι, γεια σου Γιάννη. Γεια σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την ευκαιρία. Πραγματικά νιώθω χαρούμενος ότι η χώρα αρχίζει και κοιτάει τον κόσμο ο οποίος έφυγε. Συγκεκριμένα θυμάμαι μια συζήτηση που είχα με έναν ανθρώπινο δυναμικό που δούλευε στην ανθρώπινο δυναμικό διευθυντή που δούλευε στην εταιρεία μου που στην Ελβετία και μου είχε πει το 2000 η Ελβετία είχε κάνει μια πρωτοβουλία να πάει στη Silicon Valley να φέρει πίσω τα παιδιά που είχαν φύγει και είχαν επενδύσει σε startups για να τα φέρει πίσω. Και θυμάμαι, σκεφτόμουν τότε σαν καινούριος μετανάστης, φρέσκος, ότι πότε η χώρα μου θα είναι σε αυτό το επίπεδο να έχει τέτοιες πρωτοβουλίες. Και ευτυχώς βλέπω ότι αρχίζουν αυτές τις πρωτοβουλίες μετά από μια δεκαετία. Λίγο σύντομα, έχω φύγει πριν από 10 χρόνια. Τώρα είμαι κατοικός στο Ντουμπάι τα τελευταία 4,5. Ξεκίνησα από τη Γαλλία, μετά πήγα στην Ελβετία, μετά ήμουν στην Κίνα, έχω πάει Αμερική, Τσεχία και τα τελευταία 4,5 χρόνια, όπως σας είπα, είμαι στο Ντουμπάι. Δουλεύω για την Caterpillar. Είμαι υπεύθυνος πωλήσεων για τα ανταλλακτικά της σε όλη τη Μέση Ανατολή. Και έχω την ευκαιρία να είμαι σε μια μεγάλη εταιρεία η οποία μου προσφέρει πολλές και διάφορες χώρες που μπορώ να κατοικώ. Έχω δει διάφορες κουλτούρες, διάφορες νομοθετικές, ας πούμε, μορφές, πώς κρατάνε τον κόσμο, πώς λειτουργούν με τους expat.
Η έδρα της εταιρείας είναι στην Ελβετία, οπότε ουσιαστικά ανήκω στην Ελβετία, παρόλο που είμαι τώρα σε assignment τα 4,5 χρόνια. Θα συμφωνήσω με όλους που μιλήσαν προηγουμένως. Το θέμα είναι πολύπλοκο, υπάρχουν πολλά points τα οποία έχουν υποθεί. Σκέφτομαι τα τελευταία 1,5 χρόνο, παρόλο που είμαι σε αυτήν την εταιρεία και έχω αυτές τις ευκαιρίες, να γυρίσω Ελλάδα, γιατί πιστεύω και ότι βλέπω ότι υπάρχει μία αλλαγή, υπάρχει ένα άλλο πνεύμα, το οποίο με ενδιαφέρει. Αλλά να σας πω την αλήθεια, το φορολογικό δεν ήταν κάτι το οποίο το είχα σκεφτεί σαν εμπόδιο. Βέβαια, αρχίζοντας και κάνοντας κάποιες αιτήσεις και βλέποντας πραγματικά, ας πούμε, ήταν έκανα μια αίτηση και μου ζητήθηκε και πόσα λεφτά θες για να έρθεις. Και μετά βάζοντας τη φορολογία μέσα σε αυτά τα ποσά, είδα ότι το 44% έχει φύγει. Και τα ποσά πηγαίνουν πολύ ψηλά. Το κόστος της Ελλάδας, γενικά της ζωής στην Ελλάδα, είναι πολύ πιο χαμηλό, συγκρίνοντας με την Ελβετία, συγκρίνοντας με το Ντουμπάι, οπότε και τα ποσά είναι πιο μικρά και δεν αναζητώ να έχω κάποια τρελά ποσά. Αλλά αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι το φορολογικό δεν το είχα σκεφτεί μέχρι τότε. Και αυτό που θα με έκανε να γυρίσω είναι πιο πολύ οι θέσεις εργασίας. Και ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε ποια θα είναι τα φορολογικά μέτρα για να φέρουμε αυτές τις εταιρείες και να έχουν έδρα την Ελλάδα. Υπόθηκαν όπως από την Μελίνα, από τον Νίκο τον Κούτρι, ότι πρέπει να δούμε πώς φέρουμε αυτές τις εταιρείες πίσω. Συγκεκριμένα, ας πούμε, η Caterpillar ξέρω ότι στο καντόνι της Γενέβης τους δίνουν ένα 14% φορολογία, το οποίο το κάθε κάποια χρόνια το διαπραγματεύονται. Τώρα δεν ξέρω νομοθετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση ποια είναι τα πλαίσια και ποιες είναι υποχρεώσεις και πόσο μπορούμε να το μειώσουμε αυτό. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα ήταν το πρώτο, ας πούμε, η πρώτη πρόταση, η πρώτη ιδέα πώς φέρνουμε αυτές τις εταιρείες πίσω. Είδα στην Αστυπάλα κάνετε κάτι με τη Volkswagen τώρα τελευταία, το οποίο με ενθουσιάστηκα. Δηλαδή βλέπουμε υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις, υπάρχουν αυτές οι πρωτοβουλίες. Θα πρέπει να πιστεύω να κάνουμε ένα focus σε αυτές και γιατί θα βοηθήσουν τους Έλληνες του εξωτερικού, γιατί υπάρχει το brain capacity, αλλά υπάρχει και εσωτερικά στη χώρα σε αυτούς που μείναν πίσω και θα βοηθήσει και αυτούς. Μετά ένα δεύτερο που κοιτάω για να γυρίσω είναι οι υποδομές. Και βλέπω υπάρχει μια ανάπτυξη στις υποδομές και όταν λέω υποδομές εννοώ αεροδρόμια στα νησιά, τι δρόμους έχουμε. Εγώ, ας πούμε, έχω γεννηθεί στην Αθήνα αλλά μεγάλωσα στην Πάντρα. Βλέπω τους δρόμους που έχουν παραδοθεί, βλέπω τα οδικά δίκτυα, τα τρένα, όλα υπάρχει μια υποδομή, ανάπτυξη των υποδομών και πιστεύω και για τους Έλληνες του εξωτερικού αυτά είναι πολύ σημαντικά. Όταν έρχομαι πίσω από το αεροδρόμιο θέλω να πάρω το τρένο να πάω στην πόλη μου απευθείας, δεν θέλω να περιμένω την επόμενη μέρα να το πάρω γιατί το τελευταίο είναι στις 8. Οπότε είναι κάποια, αυτές οι υποδομές για μένα μετράνε και είναι αυτές οι οποίες ουσιαστικά θες να φύγεις από εκεί που είσαι τώρα, αλλά γυρίζεις πίσω στην Ελλάδα και έχεις ένα lifestyle το οποίο δεν είναι κάτι εξωπραγματικό, είναι βασικά πράγματα. Και επίσης πρωτοβουλίες νομίζω θα πρέπει να θέσει η κυβέρνηση και δομές οι οποίες θα διαρκέσουν στο βάθος του χρόνου, δεν θα είναι μόνο για 4, 5, 6, 7 χρόνια. Αυτά είναι στρατηγικές που θέλουν 5ετία, 10ετία και 15ετία με πλάνα. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε δομές οι οποίες θα αντέξουν στον χρόνο και δεν θα χαθούν λόγω διαφορετικών κυβερνήσεων, λόγω διαφορετικών ανθρώπων. Θέλουμε ένα long-term plan. Και έχοντας αυτά, πιστεύω όσοι είναι να γυρίσουν και δεν χρειάζεται να γυρίσουν όλοι και θα συμφωνήσω με τη Μελίνα ότι αυτό ήταν καλό. Χρειαζόταν η Ελλάδα να φύγει ο κόσμος έξω, να δει καινούργια πράγματα, να μάθει, να συγκρίνει. Να έρθει πίσω με ένα καινούργιο mindset και να αλλάξει ό,τι πρέπει να αλλάξει και όποιος θέλει να γυρίσει φυσικά. Και λειτουργούμε και λίγο σαν brand ambassadors για την Ελλάδα, φέρνοντας κόσμο στην Ελλάδα να δει τι έστει η Ελλάδα, μιλώντας για την Ελλάδα, συνεργάζοντας με τους Έλληνες. Οπότε πιστεύω είναι πολύ θετικό το αυτό που οποίο έγινε τα τελευταία 10 χρόνια, ίσως το χρειαζόμασταν σαν χώρα. Οπότε, βλέποντας υπάρχουν αυτές τις πρωτοβουλίες, θα πρέπει λίγο να κάνουμε ένα focus τι ακριβώς θέλουμε, ποιους τομείς θέλουμε να αναπτύξουμε, πώς μπορούμε να στηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις. Ένας πολύ σημαντικός κλάδος είναι ο τουρισμός, ο οποίος πιστεύω έχουμε τεράστια προοπτική ανάπτυξης και κέρδους. Είμαστε ακόμα πίσω συγκρίνοντας με το τι έχει κάνει το Ντουμπάι, με το που έχει ξεκινήσει το Ντουμπάι. Ήταν μια πόλη, μια άμμος και έχουν χτίσει παλάτια. Και δεν νομίζω ότι το πετρέλαιο είναι
το μόνο κινητήριος δύναμη. Υπήρχε σωστή ηγεσία, υπήρχαν σωστές πρωτοβουλίες, υπήρχαν πλάνα. Οπότε υπάρχουν αυτά γύρω-γύρω, κοιτάξουμε τι κάνουν οι άλλες χώρες που είναι πρωτοπόρες σε αυτό που είναι και θα μπορέσουμε να στήσουμε το δικό μας πλάνο. Καλημέρα, καλησπέρα. Γεια σας όλοι. Εμείς ζούμε στη Νέα Υόρκη και αναπτύσσουμε τεχνολογία και αποφασίσαμε λοιπόν να έρθουμε στην Ελλάδα. Πολύ πριν μάθουμε για το νέο μέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι μια καλή αρχή. Θα συμφωνήσω με όλους σας σε ό,τι είπατε και απλώς θα τα ξαναπώ πολύ γρήγορα για να είμαστε σίγουροι ότι τα έχω καλύψει και εγώ μες στο μυαλό μου. Η φορολογική αντιμετώπιση είναι θετική για όλους. Δεν θα υπάρξει κανείς που θα πει όχι, δεν ενδιαφέρομαι να πληρώσω λιγότερους φόρους. Η μεγάλη απορία είναι τι κάνεις με την ποιότητα της ζωής, που είναι σαφές ότι πρέπει να είναι καλή. Και όλα αυτά βεβαίως σε ατομικό επίπεδο, τα παιδιά σου να πάνε σε ένα καλό σχολείο, η οικογένειά σου να έχει μια ωραία ζωή. Όλα αυτά νομίζω ότι λίγο πολύ τα καταλαβαίνουμε. Αυτό που είπε η Μελίνα και ο Γιάννης θεωρώ ότι είναι σημαντικό για να μπορέσει η Ελλάδα τώρα να στοχεύσει. Τι θέλει να φέρει και για ποιο λόγο. Ποιες ηλικίες καταρχήν. Μιλάμε για τα παιδιά που έχουν τελειώσει και έχουν ένα μάστερ ή ένα PhD και κάπου θέλουν να δουλέψουν. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι πιο όριμοι σαν εμένα, που θέλουν να φέρουν όλοι τους στην επιχείρηση ή όλοι τους στην ομάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε, ξέρετε, ποιον θέλετε, γιατί είναι διαφορετικά τα κίνητρα για κάθε ηλικιακό group. Παραδείγματος χάρη, η κόρη μου η μεγάλη που είναι 22 χρονών θα θέλει να έρθει εκεί και να έχει την δυνατότητα, από ό,τι μου λέει τουλάχιστον, μαμά στην Ελλάδα σου φέρονται σαν να είσαι μωρό ακόμα όταν είσαι 20 πόσο χρονών. Άρα εγώ θέλω να έχω αρμοδιότητες, θέλω να επιχειρήσω πράγματα και συνειδητοποιώ ότι αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι κάτι που εγώ δεν το είχα ποτέ φανταστεί και καταλαβαίνω τώρα τι εννοεί, ότι όταν πάει σε κάποια δουλειά στο εξωτερικό θα της δοθεί απευθείας αρμοδιότητα, πάει καλά, δεν πάει καλά, θα έχει όμως υπευθυνότητα, πράγμα που δεν είναι ξεκάθαρο αν θα το βρει στην Ελλάδα. Τώρα, σε μεγαλύτερες ηλικίες, όταν φέρνεις την επιχείρησή σου όπως εμείς, υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία μέσω του κορονοϊού, που δεν πρέπει να την παραβλέψουμε. Οι άνθρωποι μπορούμε να εργαζόμαστε πλέον από όπου θέλουμε. Και για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα θα αλλάξει η σχέση μας με την καθημερινότητα στον χώρο της εργασίας και πρέπει να το προλάβουμε και να το εκμεταλλευτούμε και να δημιουργήσουμε συνθήκες που να έρχονται οι άνθρωποι και να δουλεύουν στην Ελλάδα. Είναι η χώρα μας είναι τόσο όμορφη που αν το σκεφτούμε θα μπορούσε να είναι ο χώρος διαμονής ή ο χώρος για να εξελίσσονται μεγαλύτερα projects και για μακρύτερο διάστημα. Να εξηγήσω τι εννοώ. Όταν σήμερα ξέρεις ότι δεν θα πας κάθε μέρα στο γραφείο, η ανάγκη για να συνεργαστείς με την υπόλοιπη ομάδα αλλάζει σαν pattern. Άρα τι θέλεις, θέλεις έναν τόπο που να μπορείς να μείνεις για 2 μήνες, να λύσεις ένα μεγάλο project και να ξαναγυρίσεις κιόλας πίσω. Αυτό θεωρώ ότι μπορεί να το καλύψει πάρα πολύ ωραία η Ελλάδα. Επιχειρήσεις σαν τη δική μας που έχει τη βάση της, την έδρα της στην Αμερική και θα έρθουμε τώρα να δημιουργήσουμε ένα branch εκεί. Θέλω να φέρνω όλους μου τους εργαζόμενους να μπορούν να μείνουν ένα αρκετά ικανοποιητικό διάστημα, να τελειώσουν και να βάλουν σε εφαρμογή ένα project και μετά να ξαναγυρίσουν όπου ζουν και να το συνεχίσουν από εκεί. Αυτή η ευκαιρία για πρώτη φορά δίνεται και είναι μέσω του κορονοϊού. Το λέω γιατί δεν είναι απλώς να παρατήσεις τα πάντα και να γυρίσεις, είναι να δεις και τη χώρα σου σαν ένα μεγάλο τόπο, όχι πια διαμονής διακοπών, αλλά διαμονής εργασίας και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα άλλο κομμάτι που θέλω να πω είναι το interface που έχεις με το κράτος και με τα authorities. Φέρνοντας μαζί μου αυτό το διάστημα την ομάδα μας από την Αμερική στην Ελλάδα, συνειδητοποίησα πώς βλέπεις αυτή τη χώρα με μάτια που δεν είναι του μη Έλληνα.
Κάποιος από όλους, δεν θυμάμαι ποιος τώρα, είπε για την Κοπενχάγη, συμπτωματικά ο σύζυγός μου είναι ο Δανός, το να έχεις ένα νούμερο, όπως είναι η Εσθονία παραδείγματος χάρη, και με αυτό να κάνεις interface τα πάντα, είναι μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εγώ έχω έναν UK citizen, έχω έναν Γερμανό, έχω έναν Αμερικανό, έχω έναν μία Εσθονή. Όλοι αυτοί για να έρθουν στην Ελλάδα, έχω φάει χρόνο μιλώντας με immigration δικηγόρους και ακόμα και σήμερα τα ραντεβού είναι να πας να σταθείς στην ουρά, να πάρεις ένα χαρτί που να σου λέει ότι μπορείς να μείνεις. Δηλαδή υπάρχουν τόσες δυσκολίες που αν εγώ δεν μιλούσα ελληνικά και αν δεν μπορούσα να συνεννοηθώ και να κάνω ομαλή τη μετάβασή τους, θα ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη, γιατί έρχεται σε συνδυασμό με τον κορονοϊό και πώς μπορούν οι άνθρωποι να δουλεύουν για μια εταιρεία του εξωτερικού και να ζουν στην Ελλάδα. Γιατί όχι. Ας σκεφτούμε λίγο πιο μεγάλο το όλο, το τι μπορούμε να προσφέρουμε. Άρα το interfacing με τις αρχές είναι πάρα πολύ σημαντικό και μετά βεβαίως πάμε σε επίπεδο οικογένειας. Όταν κάποιος έρχεται και επιστρέφει με το έτερό του ήμιση που δεν είναι Έλληνας, μέσα ξαφνικά παίρνω εγώ το βάρος να μεταφράσω και να δημιουργήσω μια ζωή για το σύζυγό μου και την οικογένειά μου. Το οποίο είναι δύσκολο. Άρα σκεφτούμε, υπάρχει ένας εύκολος τρόπος, το νούμερο ή οτιδήποτε που συνοδεύει μια οικογένεια και τη βοηθάει να έρθει εκεί, που σημαίνει τι υποδομές έχω να βοηθήσω και αυτό το τομέα. Δεν χρειάζεται τίποτα μαγικό. Νομίζω ήδη το Υπουργείο Digital Governments έχει κάνει μεγάλες πρόοδους σε αυτό, αλλά χρειάζεται να είναι στοχευμένο, δηλαδή να πω ότι αυτό το είδος εργαζόμενου, με αυτό το προφίλ και με αυτά τα συστατικά, θα του δημιουργήσω μια ευκολία να κάνει navigate, να υπάρχουν σπίτια όπως το Blue Ground, που είναι μια, πάνω σχάρη, μια από τις επιχειρήσεις, να υπάρχουν παραπάνω. Πώς έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα βρουν άκρη, πώς θα μιλήσουν με τους ανθρώπους που είναι εκεί. Έχουμε χιλιάδες εθελοντές που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτοί είναι οι τρεις μεγάλοι τομείς που νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε γρήγορα αλλαγή, χωρίς, ξαναλέω, να χρειαστεί κάποιος να αφήσει την εταιρεία που δουλεύει. Για ένα μεγάλο διάστημα έχουμε την ευκαιρία να προσφέρουμε διαμονή στους ανθρώπους. Και αφού πλέον έρθουν, να πάρουμε το intelligence που φέρνουν, δηλαδή να το δεχτούμε. Οι άνθρωποι που έχουν μείνει και είναι στην Ελλάδα θα βρεθούν σε μία θέση άμυνας, πολύ σωστά το είπε κάποιος ανάμεσά σας. Να δούμε λοιπόν πώς κάνουμε λιές αυτούς τους δύο κόσμους, αυτοί που φέρνουν κάτι να γίνει δεκτό και αυτοί που το παίρνουν να κάνουν κάτι καλύτερο με αυτό που έχει έρθει στα χέρια τους σαν πληροφορία. I spoke a lot. Do you want to say something? Because you are a non-Greek coming to Greece and you decided actually to go and bring our team to Greece. Yeah, definitely. So sorry I'm speaking in English. I'm imagining most people here will follow. You'll get there though, right? I will definitely learn Greece in a few short years. So I think... First of all, we decided to move to Greece, back in Ella's case. And it's going to be the first time we live in Greece entirely without knowing anything about tax incentives or the Greek government's desire to make this happen. So that was just a very pleasant surprise after we made the decision. Our decision was very much about the pandemic and COVID and the terrible way that America handled it and the super impressive and frankly surprising way that Greece handled this, combined with the fact that now being a distributed company, working remotely is becoming more and more the norm. That made it just super attractive to move to Greece. Everyone knows Greece as one of the world's premier holiday destinations, and it's super attractive for someone who can work remotely to be able to go and work in paradise, to be frank.
And it's fantastic that there is an effort to make that happen. I would think that you should be able easily to get that 500,000 brains, Greek brains, to come back, plus 500,000 non-Greek brains to come with them, or in addition to that. I think Greece's reputation suffered greatly from the impact of the financial crisis, the way it hit Greece particularly hard 10 years ago. But the way Greece handled the pandemic now had the opposite effect. It's really impressive. And I would look for other things that Greece could do to be equally impressive in other areas of importance to the world, like climate change. Can you position Greece to be a leader on this matter so that you can attract brains to come to Greece in order to solve the problem, not just for Greece, but for the world? Can you modernize your shipping industry to use less fuel, for example? You obviously have one of the biggest fleets in the world, burning a lot of fuel, but I see innovation coming out of Sweden to try and put sails on big ships. Can that all happen in Greece? Can you modernize Athens to be more friendly to bikes, for example, to get rid of all the cars there? I'm just thinking out loud here, but can you make something equally impressive happen in the field of climate change, which is just as important on a worldwide scale as the pandemic is now, so as to attract big brains there? I'll tell you a little bit about the kind of technical barriers or mental barriers that we've experienced in trying to move there ourselves and to attract some of our team to come there. One is just about visas. Every country, it's difficult for a foreigner to go work in a country because you typically need a local employer. And I would encourage you to try and look at, is there a way to arrange it so that a foreign employer can have people working for them in Greece without needing a local branch or anything? So there's a visa category that does not imply, require you to have a local employer. Right. And also to make it dead simple for a foreign employer to be compliant with Greek tax law, like a piece of government software where I can just plug in. I can just plug in some numbers and all of the tax requirements in Greece is satisfied. I think that would make it just tons easier for an increasingly nomadic workforce to be placed in Greece. You should also make peace with Turkey. I know that's a little easier to say than to do, but I'm quite sure, it just in terms of like what's on someone's mind when they consider Greece, moving to Greece, and the fact that you're not exactly on the brink of war with Turkey, but there is a lot of tension there that gives people pause. From a personal safety point of view, is war going to break out? I don't really think so, but if you could find a way to turn that tension into a cooperation between the two countries, I think you would be a lot more attractive as a place to move. You should consider adopting the Latin alphabet. I'm kind of joking now, but it is honestly a barrier. I'd love to learn Greek, but the fact that I have to learn a new alphabet overnight as well does make it harder. But we did have to sell the idea to our team, and eventually most of them are following and they're very happy to come there because we want to create a hub and hire local people and basically a big chunk of our R&D to be in Greece and stay in Greece. So the problems I had the last 5 months to explain, okay, να εξηγήσω στην ομάδα μου πώς ζεις στην Ελλάδα, πώς βρίσκεις ένα σπίτι, πώς πας να βγάλεις τη βίζα σου, μια άδεια εργασίας. Δηλαδή όλα αυτά για μας ήταν, επειδή ξεκινήσαμε από το Λονδίνο και πήγαμε στην Αμερική, θεωρούσαμε ότι το να ζεις στην Αμερική είναι δύσκολο, αλλά στην πραγματικότητα τον ίδιο χρόνο που ξόδεψα για να φέρω την ομάδα μου από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Αμερική, να βγάλω βίζες και να τους βρω σπίτια και όλα αυτά, ήταν ο ίδιος ή όχι και περισσότερος για να κανονίσω τα της Ελλάδας. Άρα νομίζω ότι εκεί μπορούμε να κάνουμε καλύτερα πράγματα. 2 λεπτά, ο Λέξο Πατέλης είναι ο οικονομικός μου σύμβουλος και αυτός
επέστρεψε στην Ελλάδα πριν από κάποια χρόνια και είναι ο project manager του πλαισίου των κινήτρων τουλάχιστον τα οποία θέλουμε από οικονομικής πλευράς να δρομολογήσουμε για να ενθαρρύνουμε όχι μόνο Έλληνες, σωστά το είπατε, και ξένους να έρθουν και να δουλέψουν στην Ελλάδα. Έχω πολλές σκέψεις για αυτά, αλλά να πει ο Αλέξης δύο σκέψεις και μετά θα επιχειρήσω να συνοψίσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Μου θυμίσανε πάρα πολύ τους προβληματισμούς που είχα και εγώ πολλά χρόνια πριν. Για όσοι με γνωρίζετε, είμαι ο Αλέξης Πατέλης, οικονομικός συμβούλος του Πρωθυπουργού. Έχω ζήσει στο εξωτερικό 18 χρόνια συνολικά, 11 στην Αγγλία και 7 στην Αμερική. Και μάλιστα έχω έρθει στην Ελλάδα, γιατί χρησιμοποιώ την λέξη έρθει, έχω επιστρέψει τρεις φορές. Την πρώτη φορά το 1993 για να κάνω το στρατιωτικό μου, τη δεύτερη το 2000 και την τρίτη το 2010. Όπως πολύ σωστά είπατε πολλοί από εσάς, δεν είναι ο σκοπός να επιστρέψουν όλοι οι στο εξωτερικό. Υπάρχει πολύ μεγάλη. Η χώρα απολαμβάνει πολλά πλεονεκτήματα από τους Έλληνες που δεν βρίσκονται στην πατρίδα τους. Ωστόσο, το φορολογικό κίνητρο αφορά όλους τους εργαζόμενους, δεν έχει σχέση με την εθνικότητα, το λέω αυτό προσωπικά που παρεξηγήσω. Οπότε, μια ιδέα είναι αυτή, άμα θέλετε να φέρετε ένα κομμάτι της δουλειάς σας. Μια ιδέα βέβαια είναι να ξεκινήσετε μια δικιά σας δουλειά. Και αρκετοί ρωτήσατε τι τομείς θα αναπτυχθούν. Θα συμφωνήσω με την κυρία Βυσβίκη για τις ευκαιρίες που δημιουργούνται με τον κορονοϊό. Το συντηρητικό πλεονέκτημα της χώρας είναι η φυσική της ομορφιά. Προφανώς η ιδέα του να μπορεί κανείς να εργαστεί στην Ελλάδα και να παράγει και να εξάγει τις υπηρεσίες του στο εξωτερικό. Εγώ αυτό έκανα ουσιαστικά τα τελευταία 10 χρόνια. Αλλά άκουσα και την Μελίνα που έλεγε τις αθλητικές δραστηριότητες. Είναι ένα χαρακτηριστικό πλεονέκτημα που έχει η Ελλάδα, γιατί να μην έχουμε και οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων εδώ. Αλλά η δουλειά μιας κυβέρνησης δεν είναι να σας πείτε να κάνετε, είναι να σας δημιουργήσει το πλαίσιο και να εκμεταλλευτείτε και να αναπτυχθείτε εσείς όπως γίνεται. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση, για τα εξαιρετικά διαφωτιστικά, εύστοχα σχόλια, τα οποία είναι σαφές ότι είναι αντικείμενο ενός προβληματισμού που πρώτα απ' όλα αφορά εσάς και τις οικογένειές σας, αλλά νομίζω προσθέτεται στη συζήτηση μια πιο αντικειμενική, καθαρή ματιά για το τι πραγματικά σημαίνει στην Ελλάδα και το τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το οποίο άκουσα από εσάς είναι κάτι το οποίο το γνωρίζω και εγώ ως πρόσωπο, ως πολίτης, αλλά και ως πολιτικός. Και αυτό είναι ότι το οικονομικό από μόνο του, το οικονομικό κίνητρο από μόνο του, δεν είναι ποτέ αρκετό για να πάρει κάποιος την απόφαση να επιστρέψει στη χώρα. Είναι, όπως είπατε, υποβοηθητικό, αλλά δεν είναι το μόνο. Ενδεχομένως για κάποιους από εσάς να μην είναι και το πιο σημαντικό. Πολύ μεγαλύτερη σημασία έχει αυτό το οποίο είπατε πολλοί από εσάς, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας, εάν έχουμε αφήσει οριστικά πίσω μας την κρίση, εάν υπάρχει πολιτική σταθερότητα, αν τελικά υπάρχει αξιοκρατία, ένα αποτελεσματικό κράτος και μια οικονομία η οποία μπορεί να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης από αυτές που προσφέρει σήμερα. Και πρέπει να σας πω ότι εκεί ακριβώς είναι στραμμένες όλη η ενέργεια, η δικιά μου και της κυβέρνησης, είναι ακριβώς να δημιουργήσει αυτήν τη νέα πραγματικότητα. Στο μεν κομμάτι της ανάπτυξης, η χώρα σήμερα αντιμετωπίζει την πανδημία του κορονοϊού. Πηγαίναμε πολύ καλά πριν τον κορονοϊό και πιστεύω ότι θα πάμε και πολύ καλά μετά τον κορονοϊό και θα είμαστε από τις χώρες που θα βγούμε πιο ισχυροί. Αλλά αν ρίξετε μια ματιά και στην έκθεση Πισαρίδη, την οποία δώσαμε στη δημοσιότητα τις τελευταίες μέρες, θα διαπιστώσετε ότι συγκροτεί επί της ουσίας ένα συνεκτικό σχέδιο μεγάλων, πολύ τολμηρών αλλαγών που πρέπει να γίνουν στην πατρίδα μας, προκειμένου να φτάσουμε από το σημείο που βρισκόμαστε στο σημείο που θέλουμε να είμαστε. Και ποιο είναι το σημείο που θέλουμε να είμαστε? Μια εξωστρεφής, ανταγωνιστική οικονομία στην αιχμή των εξελίξεων, στην αιχμή της τεχνολογίας, στην αιχμή της κλιματικής αλλαγής, η οποία ταυτόχρονα όμως θα συνοδεύεται και από ένα αποτελεσματικό κράτος και από μια ποιότητα ζωής που θα διατηρεί αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που κάνουν την Ελλάδα τόσο διαφορετική, τόσο όμορφη, στα μάτια όχι μόνο τα δικά μας, των Ελλήνων, αλλά και όσων θέλουν ενδεχομένως να έρθουν να ζήσουν και να εργαστούν στην Ελλάδα. Θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό το οποίο
είπε η Ελωμίδα, εμείς βλέπουμε τον κορονοϊό ως μια μεγάλη ευκαιρία. Σε μια εποχή που μπορείς να δουλέψεις από παντού, γιατί να μην δουλέψεις από την Ελλάδα υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Η ποιότητα ζωής εν τη ευρία έννοια θα αρχίσει να παίζει όλο ένα και μεγαλύτερο ρόλο, ειδικά για ανθρώπους Έλληνες, αλλά πολίτες του κόσμου, που αισθάνονται ότι μπορούν να ζήσουν και να δουλέψουν από παντού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε. Αλλά για να μπορέσουμε να το κάνουμε, πρέπει να πληρούνται μια σειρά από βασικές προϋποθέσεις. Αναφερθήκατε πολλοί από εσάς στο κράτος. Κάνουμε πολύ μεγάλα βήματα και πολύ γρήγορα βήματα στην ψηφιοποίηση της επικοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων με το κράτος. Πίσω από το gov.gr κρύβεται πραγματικά μια επανάσταση που δεν έχει να κάνει μόνο με το interface, αυτό το οποίο βλέπετε. Έχει να κάνει με όλες τις διαδικασίες που κρύβονται από πίσω. Είναι ο καλύτερος και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να πολεμήσουμε το βραχνά της ελληνικής κρατικής γραφειοκρατίας. Αντίστοιχα βήματα γίνονται και σε πολλούς άλλους τομείς. Αναφερθήκατε στο παράδειγμα της υγείας και πώς η πανδημία ήταν μια ευκαιρία να ξαναδούμε τις αδυναμίες αλλά και τα δυνατά σημεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πολλοί από εσάς, πολλές από εσάς μάλλον, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο εκ των πραγμάτων ίσως αφορά πάντα περισσότερο τις γυναίκες, αναφερθήκατε στα ζητήματα των σχολείων, τι σημαίνει να επιστρέψει μια οικογένεια με παιδιά τα οποία ενδεχομένως να μην μιλούν τα ελληνικά τόσο καλά. Το ξέρω, το είχα ζήσει κι εγώ ως παιδί όταν γύρισα στην Ελλάδα 7 χρονών, τα ελληνικά μου δεν ήταν τόσο καλά γιατί πέρασα τα πρώτα μου 6 χρόνια στο εξωτερικό. Καταλαβαίνω ακριβώς τι λέτε και είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε ειδικά με το Υπουργείο Παιδείας, αυτήν την πρόσθετη υποστήριξη σε παιδιά τα οποία μιλάνε τα ελληνικά αλλά μπορεί να μην έχουν την απόλυτη εξοικείωση με το επίπεδο γνώσεων άλλων παιδιών στην ηλικία τους. Είναι κάτι το οποίο το συγκράτησα από αυτά τα οποία μου είπατε. Όπως και την αναφορά την οποία κάνατε για την Ελλάδα ως μια χώρα με περιφερειακή διάσταση. Αναφερθήκατε σε αυτό. Βλέπουμε περισσότερες εταιρείες να ενδιαφέρονται να μετακινήσουν πια περιφερειακά headquarters στην Ελλάδα, διότι η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα, έχει καλό connectivity. Πολλοί ενδεχομένως να θέλουν να φύγουν από την Τουρκία, που ήταν μια χώρα η οποία είχε προσελκύσει αντίστοιχες τέτοιες μεγάλες εταιρείες, αλλά τώρα μπορεί να αντιμετωπίζει άλλου είδους προβλήματα. Και βλέπουμε πια και μεγάλες επιχειρήσεις από το εξωτερικό που θέλουν να δημιουργήσουν βάσεις στην Ελλάδα, είτε είναι βάσεις R&D, είτε είναι βάσεις back office, είτε είναι βάσεις πωλήσεων για να καλύψουν μια ολόκληρη περιοχή. Και αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο κάνει την επιστροφή μιας κατηγορίας εργαζόμενων που είναι εξοικειωμένη στο περιβάλλον των πολυεθνικών πιο εύκολη. Είναι ίσως πιο βατή η μετάβαση σε μια εταιρεία η οποία είναι εξωστρεφής όταν έχει συνηθίσει να δουλεύει στο εξωτερικό. Και η αλήθεια είναι ότι όλοι σας θέλετε να έχετε και να γυρίσετε στην Ελλάδα, θέλετε να έχετε μια επαφή με το εξωτερικό γιατί είστε πολίτες του κόσμου. Έτσι κάπως αισθανόμουν και εγώ όταν γύρισα στην Ελλάδα. Ήθελα μια δουλειά που να με φέρνει σε επαφή με τον έξω κόσμο και γι' αυτό και αυτή η Ελλάδα της εξωστρέφειας που με αυτοπεποίθηση πια βρίσκει τη θέση της σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει, έχει και για μένα τόσο μεγάλη σημασία. Αναφερθήκατε σε κάτι, το είπε και η Μελίνα, το είπε και η Μαρία, το οποίο μας απασχόλησε και εμάς. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δημιουργήσουμε μια σύγκρουση μεταξύ αυτών οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό και αυτών που έμειναν στην Ελλάδα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να παντρέψουμε δεξιότητες. Και μέσα από αυτή τη γόνιμη όσμωση, το είπε και η Ελωμίδα, να δημιουργήσουμε συνθήκες ώστε όλοι τελικά να είμαστε κερδισμένοι και όλοι να είμαστε ωφελημένοι. Και αυτό και πήραμε τελικά την απόφαση να δημιουργήσουμε αυτό το ειδικό φορολογικό προνόμιο για όσους Έλληνες αλλά και ξένους επιθυμήσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να εργαστούν από εδώ. Η εικόνα της Ελλάδος αλλάζει και ίσως αλλάζει, τολμώ να πω, και πιο γρήγορα από ότι φανταζόμασταν ότι αυτό μπορούσε να συμβεί. Μου κάνει πολύ εντύπωση, το έχω εδώ πέρα, ένα σημαντικό προοδικό, ίσως το έχετε δει, το Μονόκλε, έχει την ελληνική σημαία και λέει «Soft Power Superstars».
Ποιος θα το φανταζόταν ότι θα μπορούσαμε μετά από τόση ταλαιπωρία και τόσο έτσι, bad press που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια να είμαστε στο σημείο πια να πουλάμε, εντός εισαγωγικών, να προωθούμε την θετική πλευρά της Ελλάδος. Αλλά ξέρω, και επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό, ότι τα τραύματα και οι πληγές μιας δεκαετούς κρίσης είναι, αυτές οι πληγές είναι ακόμα βαθιές. Και είναι φυσικό από οποιονδήποτε, για οποιονδήποτε σκέφτεται κάποια στιγμή να γυρίσει στην Ελλάδα, να υπάρχει αυτή η φυσική καχυποψία. Είναι πραγματικό αυτό, μήπως μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον κάτι να γίνει και η πορεία αυτή να αντιστραφεί. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει επιστροφή από αυτήν την πορεία, για τον απλούστατο λόγο ότι η ίδια η κοινωνία είναι ευθυγραμμισμένη πια με αυτές τις πολιτικές και υπάρχει μια μεγάλη σιωπηλή πλειοψηφία πια η οποία αναγνωρίζει ότι αυτές οι αλλαγές έχουν έρθει για να μείνουν, ότι ο μόνος τρόπος να μπορέσουμε να διακριθούμε σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει είναι να αλλάξουμε κι εμείς δραματικά. Και πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές η πίεση την οποία έχουμε δεν είναι μην κάνετε αυτά που κάνετε, είναι κάντε τα πιο γρήγορα. Τρέχετε ακόμα πιο γρήγορα. Να είστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί σε αυτά τα οποία κάνετε. Και αυτό είναι που με κάνει τελικά αισιόδοξο, ότι η πορεία αυτή βασικά θα έχει προφανώς καμπανεβάσματα, αλλά ουσιαστικά είναι μια πορεία που ελπίζω, εύχομαι, πιστεύω, το πιστεύω βαθιά μέσα μου, είναι μία αναστρέψη. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα πολιτικά. Προφανώς και πιστεύουμε ότι εφόσον τα καταφέρουμε καλά θα κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές και αυτό μας δείχνουν και όλα τα δεδομένα. Δεν είναι αυτό όμως, είναι ότι οι αλλαγές στην κοινωνία είναι πιο βαθιές και εμείς ευθυγραμμιζόμαστε με αυτές τις αλλαγές, τις κατευθύνουμε και σε έναν βαθμό. Αυτή είναι η δουλειά μας ως πολιτική ηγεσία. Να μπορούμε και να ηγούμαστε, αλλά να μην είμαστε και έξω από τις ανάγκες και από τις επιταγές της κοινωνίας και σε έναν κόσμο πια όπου η πληροφορία είναι τόσο προσβάσιμη. Αυτή η ανάγκη για αλλαγή, για εξυγχρονισμό έχει τεράστια σημασία και εκεί είναι που εσείς έχετε μια σημαντική προστιθέμενη αξία, γιατί είστε μια δύναμη να σπρώξετε, να μας σπρώξετε, να κάνουμε αυτές τις αλλαγές όλο ένα πιο γρήγορα. Και βέβαια έχετε πια τη δυνατότητα και από τις επόμενες εκλογές, και αυτό το θεωρώ σημαντικό, να ψηφίζετε και από το μόνιμο τόπο διαμονή σας. Ήταν μια δέσμευση που είχα αναλάβει προσωπικά, γιατί και η συμμετοχή σας στα κοινά έχει και αυτή την ιδιαίτερη σημασία της. Ασχέτως το αν θα επιλέξετε να επιστρέψετε ή δεν θα επιλέξετε να επιστρέψετε, η συμμετοχή σας στα πολιτικά δρόμενα, κατά την άποψή μου, είναι απολύτως επιβεβλημένη. Και βέβαια δεν θα γυρίσουν όλοι. Το τονίζω αυτό, και δεν πρέπει να γυρίσουν όλοι. Και η άλλη πλευρά του brain drain ήταν ότι άνθρωποι οι οποίοι είχαν τη διάθεση να πάρουν ρίσκο, βγήκανε από τον κόσμο της Ελλάδος, έγιναν πολίτες του κόσμου, ήρθαν σε επαφή με άλλες εμπειρίες, με άλλα βιώματα. Κάποιοι θα γυρίσουν, κάποιοι δεν θα γυρίσουν. Έτσι θα ζούμε. Αλλά είναι βέβαιο ότι υπάρχουν δεξιότητες και ευκαιρίες, δεξιότητες που χρειάζεται η χώρα και ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα, που θα επιτρέψουν αυτό το πάντρεμα μεταξύ των δικών σας αναζητήσεων και των δικών σας φιλοδοξιών και του τι έχει να προσφέρει η Ελλάδα από εδώ και στο εξής, πέρα και πάνω από τα φορολογικά κίνητρα που θεωρώ ότι είναι μία πτυχή μόνο αυτής της μεγάλης προσπάθειας την οποία θέλουμε να κάνουμε. Όπως έλεγε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο πρωταγωνιστής σε αυτή την ταινία, το Field of Dreams, «If you build it, they will come». Ναι, αν αλλάξει η Ελλάδα, αν αλλάξει η Ελλάδα και αλλάζει η Ελλάδα, θα γυρίσουν και οι Έλληνες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορεί να το σκέφτονται δύο και τρεις φορές. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση που ήταν πολύ χρήσιμη και πολύ διαφωτιστική και για εμένα προσωπικά. Να σας ευχηθώ καλή τύχη, καλή επιτυχία σε ό,τι αποφασίσετε να κάνετε. Να παραμείνετε υγιείς πάνω απ' όλα μέχρι που να έρθουν τα εμβόλια και να τελειώσουμε με αυτήν την περιπέτεια και να εξακολουθείτε να δείχνετε αυτό το πραγματικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, ασχέτως το αν θα επιλέξετε ή όχι να γυρίσετε, γιατί μπορείτε να βοηθήσετε την πατρίδα και με πάρα πολλούς
άλλους τρόπους, χωρίς κατά ανάγκη να, να επιλέξετε να γυρίσετε στην Ελλάδα για να ζήσετε τη ζωή σας και να διαπρέψετε επαγγελματικά στη πατρίδα μας. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλές γιορτές να ευχηθώ. Πλησιάζουμε και τα Χριστούγεννα. Ό,τι καλύτερο.